Και πάμε για την τελευταία μας συνταγή για σήμερα. Παραδοσιακή καριδόπιτα με τα όλα της. Τα νέα αφρά της, σιροπιασμένη, με τα μπαχαρικά της, ακριβώς ψημένη όπως πρέπει. Πάμε να δούμε τελικά μας. Για την καριδόπιτα θα χρειαστούμε: για το σιρόπι, 800 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 800 γραμμάρια νερό, ένα στικ κανέλας και φλούδες από ένα λεμόνι. Για την καριδόπιτα, 250 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, 200 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, ένα κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, 360 γραμμάρια αλεύρι σκληρό, 4 αυγά μεσαία, 200 γραμμάρια καριδόψυχα, μισό κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο, μία κουταλιά της σούπας κανέλα, μία κουταλιά της σούπας baking powder, 120 γραμμάρια γάλα, μία πρέζα αλάτι και βούτυρο και αλεύρι για το ταψί. Για το σερβίρισμα, παγωτό βανίλιας. Και πάμε να ξεκινήσουμε την καριδόπιτα. Πρώτα απ' όλα, όταν φτιάχνουμε ένα σιροπιαστό, τι πρέπει να ετοιμάσουμε? Το σιρόπι. Ακριβώς, φίλε μου. Το είπα πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Λοιπόν, άρα, παίρνουμε ένα κατσαρολάκι, ρίχνουμε μέσα τη ζάχαρη, το νερό, την κανέλα και θα βάλουμε και λίγο λεμόνι. Θα βάλουμε μόνο τη φλούδα, εδώ. Μόνο το κίτρινο σημείο, όχι το λευκό. Εδώ θα βγάλουμε τη φλούδα από ένα λεμόνι. Τέλεια. Και να σας πω ότι το έχω πει άπειρες φορές, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Εγώ πάντα μα πάντα το έκανα ένα σιροπιαστό. Στο σιρόπι δεν δίνω παραπάνω νερό και λέω βράστε 5-10 λεπτά. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί άμα είναι μεγάλη κατσαρόλα μας, θα αφιδατωθεί όλο το νερό. Οπότε το σιρόπι ποτέ δεν θα βγαίνει το ίδιο. Εξαρτάται με τα σκεύη που χρησιμοποιούμε. Οπότε πάντα μα πάντα, όταν βλέπετε σε μια συνταγή να λέει το σιρόπι βράστο 5, 10, 15 λεπτά, μην την ακολουθήσετε τη συνταγή, γιατί το σιρόπι σας δεν θα βγει σωστό. Πρέπει το σιρόπι να το βράσουμε ίσα-ίσα μέχρι που να διαλυθεί η ζάχαρη. Δηλαδή με το που βγουν οι πρώτες μπουρμπουλήθρες, πρέπει να σταματήσουμε το σιρόπι οπωσδήποτε. Οπότε βάζω πάνω στο μάτι, ανάβω τη φωτιά μου εδώ και αφήνω σιγά-σιγά να πάρει μια βράση μέχρι που να λιώσει η ζάχαρη. Τώρα, όση ώρα γίνεται το σιρόπι, πάμε πίσω στην καριδόπιτά μας. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Έχω βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου. Εδώ, θα βάλουμε στον κάτω του μίξερ. Κοιτάξτε εδώ, και όταν λέω σε θερμοκρασία δωματίου, το βλέπετε. Πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Άμα έχετε να κάνετε καριδόπιτα την επόμενη μέρα και ξέρετε από την προηγούμενη ότι θα φτιάξετε καριδόπιτα, αφήστε το βουτυράκι έξω να μαλακώσει. Θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να αφρατέψει καριδόπιτα. Εν τω μεταξύ, έχω δώσει και άλλη συνταγή με καριδόπιτα. Η άλλη είναι η μαρεγκάτη. Δηλαδή, κάνουμε μία μαρέγκα και μετά κάνουμε την καριδόπιτα. Υπάρχουν πολλές εκδοχές καριδόπιτας. Αυτή είναι πιο εύκολη από τη μαρεγκάτη. Οπότε και οι δύο είναι ωραίες. Πάρτε και κάντε όποια ταιριάζει περισσότερο με εσάς. Θα προσθέσω μέσα τη ζάχαρη, εδώ. Κλείσω τον κάτω του μίξερ. Θα προσθέσω και τη βανίλια σε σιρόπι μέσα. Να τη βάλω τώρα, γιατί τα μπαχαρικά θα τα βάλω στη συνέχεια. Και θα χτυπήσω πολύ καλά μέχρι που να φρατέψει το μείγμα μου. Όση ώρα θα κάνει να φρατέψει η ζάχαρη μαζί με το βούτυρο, λογικά θα είναι έτοιμο και το σιρόπι. Με το που αφρατέψει καλά το βούτυρο μαζί με τη ζάχαρη, θα πάρουμε δύο κουταλιές της σούπας από τα αλεύρι μας. Εδώ, θα το ρίξουμε μέσα. Μία, δύο. Θα κλείσουμε τον κάδο του μίξερ. Και θα προσθέσουμε σιγά σιγά ένα-ένα τα μπουλάκια μας μέσα. Πολύ απλά, πάρτε ένα μπουλάκι, το έχουμε ξαναδεί. Πολύ εύκολα, σπάστε ένα αυγό. 50 γραμμάρια το κάθε αυγό. Άμα θα βάλετε παραπάνω αυγό, θα αλλάξει όπως καταλαβαίνετε η συνταγή μας. Οπότε, ένα αυγό πάει μέσα, με το που απορροφηθεί από το μείγμα μας, ρίχνουμε το δεύτερο. Εδώ, με το που απορροφηθεί, ρίχνουμε το τρίτο. Εδώ. Και στο τέλος ρίχνουμε το, σκληρά αυγά αυτά, δεν σπώνουμε τίποτα. Άγιο μου. Ωραίος. Λοιπόν, πάει και το τέταρτο μέσα. Κάνω έτσι ένα δυνατό χτύπημα να φροντίσω να κατευθύνω όλα καλά. Και σταματώ το μίξερ. Τώρα, πάμε πίσω στα στερεά μας υλικά. Το σιρόπι μου ακόμα δεν έχει βράσει, σκεφτείτε. Δεν πειράζει, μέχρι που να ετοιμάσω την καριδόπιτα θα έχει βράσει και το σιρόπι. Και θέλω ένα μιξεράκι. Λοιπόν, βάζω στο μίξερ μέσα τα καρύδια μου. Έτσι τα καρύδια, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, μόνο καλό κάνουν. Οπότε
μας αρέσει πάρα πολύ να τα προσθέσουμε στη διατροφή μας. Θα ρίξω μέσα τα μπαχαρικά μου. Εδώ έχω γαρίφαλο. Εδώ έχω κανέλα. Γαρίφαλο, κανέλα, κλασικά μυρωδικά στην καριδόπιτα. Βέβαια, μπορείτε να βάλετε και λίγο τζίντζερ, αν θέλετε να το κάνετε λίγο πιο ιδιαίτερο. Ή μπορείτε να βάλετε και άλλη ποσότητα από μπαχαρικά. Είναι καθαρά θέμα γούστου. Δοκιμάστε πρώτα τη συνταγή όπως σας τη δίνω και μετά αύξω μειώστε τα μπαχαρικά σύμφωνα με τα γούστα σας. Λοιπόν, και αυτά έτσι όπως είναι θα χτυπήσω στο μιξεράκι. Εδώ πέρα πάλι είναι θέμα γούστου το πώς θέλετε να είναι τα καρύδια μέσα στην καρυδόπιτα. Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν χοντρά κομμάτια από τα καρύδια, κάποιοι που θέλουν να είναι εντελώς πούδρα το καρύδι μέσα στην καρυδόπιτα. Οπότε, όπως ακριβώς θέλετε την καρυδόπιτά σας θα την κάνετε. Εγώ θα χοντροκόψω, δεν θα ψιλοκόψω, γιατί μου αρέσει έτσι να δαγκώνω το καρύδι μέσα στην καρυδόπιτα, αλλά υπάρχουν κάποιοι που δεν τους αρέσει καθόλου. Οπότε, χτυπάμε εδώ. Και σε αυτό το σημείο βλέπετε ότι έχω αφήσει κάποια μεγάλα κομμάτια, κάποια μικρά κομμάτια. Θα τα ρίξω μέσα μαζί με το αλεύρι, εδώ. Και μαζί με το baking powder. Εδώ. Οπότε τώρα τι κάνω. Ανακατεύω όλα τα στερεά μου μαζί με τα μπαχαρικά, εδώ. Και ξέχασα να βάλω λίγο αλατάκι, οπότε θα το βάλω τώρα. Εδώ. Τέλεια. Ανακατεύουμε. Να θυμίσω ότι τη βανίλια τη βάλαμε πριν μέσα στο μείγμα με το βούτυρο και τη ζάχαρη. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε σιρόπι βανίλιας και έχετε σκόνη βανίλιας, θα την προσθέσετε σε αυτό το σημείο. Εδώ. Λοιπόν, ανακατεύουμε καλά όλα τα στερεά μας και το σιρόπι που με έχει πάρει βράση, θα το βγάλω από τη φωτιά και θα το αφήσω στην άκρη να κρυώσει. Θέλουμε κρύο σιρόπι σε ζεστή καρυδόπιτα. Έκλεισε το μάτι. Τέλεια. Οπότε βλέπετε με το που διαλυθεί τελείως η ζάχαρη, το σιρόπι είναι έτοιμο. Δεν χρειάζεται να το βράσουμε παραπάνω. Και τώρα. Έτσι όπως είναι, ανοίγουμε τον κάτω του μίξερ και θα προσθέσουμε το γαλατάκι μας. Δεν έχω πολύ ποσότητα, πολύ λίγη ποσότητα από γάλα. Το ρίχνουμε μέσα, ανακατεύουμε λίγο το γάλα. Και με το που ανακατέψουμε το γάλα, θα ρίξουμε όλα μας τα στερεά μέσα. Καρύδια, αλεύρι, μπέικινγκ και τα μπαχαρικά μας. Και θα ανακατέψουμε για πόση ώρα? 10 λεπτά. Άμα ανακατέψουμε 10 λεπτά θα γίνει ψωμί. Νόμιζα ότι το πήγαινες πάρα πολύ καλά. Ήτανε 10, αλλά δεν ήταν λεπτά. Δευτερόλεπτα. Δεν πάμε να ανακατεύουμε το μείγμα γιατί θα δουλέψει γλουτένη και η καρυδόπιτά μας θα γίνει ψωμί και δεν θα γίνει σωστή. Οπότε, 10 δευτερόλεπτα. Μπορεί και πιο λίγο, εντάξει. Πάμε. Ένα. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Έχω σταματήσει, παιδιά, το είδατε. Δεν πάμε παραπάνω. Και σε 7 δευτερόλεπτα είναι έτοιμο. Οπότε, δεν ανακατεύουμε πολλή ώρα. Εδώ. Και ουσιαστικά το μόνο που κάναμε ήταν ένα γρήγορο ανακάτημα. Παναγία μου. Είναι τόσο, μα τόσο νόστιμο. Λοιπόν. Έχω βούτυρο αλευρώσει μία φόρμα 25x32 εκατοστά και θα ρίξω όλο μου το μείγμα από την καρυδόπιτα μέσα. Κοιτάξτε εδώ, φανταστικό. Φαίνεται λίγο, αλλά μην φοβάστε. Είναι ακριβώς για αυτή η φόρμα. Οπότε ρίχνουμε μέσα το μείγμα μας. Εδώ. Εδώ. Για να αφήνουμε τίποτα να πάει χαμένο, φίλε μου. Γιατί μία κουταλιά από εδώ, ενώ φαίνεται μία κουταλιά, καθώς θα ψηθεί μέσα στο φούρνο και θα σιροπιαστεί, είναι ένα ολόκληρο κομμάτι καρυδόπιτας. Οπότε πάντα με πάντα οικονομία και με μία μαρίζ όντως θα κάνετε οικονομία στο σπίτι σας. Πάντα πάρτε μία μαρίζ. Ειλικρινά σας λέω, θα σας δώσει τα χρήματά της πίσω το πολύ σε μία εβδομάδα. Και βέβαια στο e-shop μας τα έχουμε όλα, μπορείτε να πάρετε ό,τι θέλετε. Και ήρθε η ώρα του ψησίματος. Ο φούρνος είναι προθερματισμένος σε 170 βαθμούς. Θα βάλετε ψηλά ψηλά τη σχάρα, θα αφήσετε να προθερμάνει καλά ο φούρνος, θα ανοίξετε γρήγορα το φούρνο, θα βάλετε μέσα γρήγορα το γλυκό σας και θα ψήσετε περίπου 40 με 50 λεπτάκια. Σε 40 με 50 λεπτά θα έχει κρυώσει το σιρόπι, θα είναι καυτή η καρυδόπιτα και θα σιροπιάσουμε κρύο σιρόπι σε ζεστή καρυδόπιτα. Το πιάσαμε? Τέλεια. Μέσα στο φούρνο και ραντεβού σε 50 λεπτάκια. Σε σύγκριση με τους περισσότερους ξηρούς καρπούς, τα καρύδια είναι πλούσια σε ωμέγα-3 και 6 λιπαρά οξέα που μπορεί να βοηθήσουν στη βελτίωση της μνήμης και της γνωστικής λειτουργίας, αλλά και στην πρόληψη της κατάθλιψης. Και η καρυδόπιτά μας είναι έτοιμη. Βγάλτε έτσι όπως είναι καυτή από το φούρνο και σιροπιάστε με το κρύο σιρόπι.
Ποτέ μα ποτέ δεν ρίχνουμε το σιρόπι κατευθείαν από το κατσαρολάκι, γιατί θα τρυπήσει την καρυδόπιτα. Οπότε με μία κουτάλα προσεκτικά, έτσι όπως είναι. Κοιτάξτε εδώ πώς ρουφάει κατευθείαν το σιρόπι, το βλέπετε. Με υγεία μου, σαν σφουγγάρι είναι. Οχ. Και οχ. Και οχ. Και οχ. Και οχ. Τέλεια. Τώρα, η καρυδόπιτά μας τι θέλει, εκτός από παγωτό, θέλει και υπομονή. Οπότε αφήνουμε στην άκρη, εδώ, εγώ έχω σιροπιάσει ήδη μία και έχω κρύα, βλέπετε. Γιατί αν προσπαθήσουμε να την κόψουμε όσο είναι ζεστή, καταλαβαίνετε ότι θα διαλυθεί. Εννοείται πως διατηρείται εκτός ψυγείου τουλάχιστον 4-5 μέρες, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Και παραπάνω διατηρείται, απλά λέω 4-5 για να είμαστε safe. Στο ψυγείο σίγουρα 7 μέρες με 10 μέρες, εφόσον έχουμε καλά κλεισμένη με μεμβράνη, δεν έχει κανένα μα κανένα πρόβλημα. Και τώρα ήρθε η ώρα του σερβιρίσματος. Με παγωτό ή χωρίς? Με. Με. Φέρω το παγωτό μου από την κατάψυξη. Εδώ. Και έχω ένα ωραίο πιατάκι. Κόβω στα 3, εδώ και εδώ. Κοίτα εδώ πόσο ωραία που κόβεται. Και είναι και πάρα πολύ εύκολο να τη φτιάξεις. Κοίταξε εδώ. Με το τίποτα φτιάχνεις ένα ταψί καρυδόπιτα που όντως είναι ασυναγωνιστή. Κοιτάξτε εδώ. Φανταστικό. Τα κομμάτια που έχω κάνει νομίζω ότι είναι τίμια. Είναι ένα σεριοπιαστό γλυκό. Δεν μπορείς να φας και παραπάνω από τόσο ή μπορείς. Αναλόγως πόσο σωστό είναι το γλυκό. Άμα είναι σωστό το γλυκό, μπορείς να φας και δεύτερο κομμάτι. Απάντησα μόνος μου. Λοιπόν, τώρα. Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι το πρώτο κομμάτι. Οπότε, θα προσπαθήσω να βγάλω ένα τέλειο κομμάτι, αλλά στη σύνδεση έχουμε κάποιες επιπλοκές, αλλά θα προσπαθήσω... Οχ, 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 οχ. Να το. Και σερβίρουμε την καρυδόπιτά μας. Βλέπετε πόσο τέλεια που είναι. Λίγο παγωτάκι από πάνω. Καϊμάκι, βανίλια. Βάλτε ό,τι σας αρέσει. Για την καρυδόπιτα ξεκινάμε με το σιρόπι. Σε κατσαρόλα βάζουμε τη ζάχαρη, το νερό, την κανέλα και τις φλούδες από το λεμόνι. Αφήνουμε να πάρει μια βράση και να λιώσει η ζάχαρη, αφαιρούμε και αφήνουμε στην άκρη. Για την καρυδόπιτα, στον κάδο του μίξερ βάζουμε το βούτυρο, τη ζάχαρη, τη βανίλια και χτυπάμε σε δυνατή ταχύτητα μέχρι να αφρατέψει το μείγμα. Προσθέτουμε λίγο από το αλεύρι, ένα-ένα τα αυγά και συνεχίζουμε να χτυπάμε. Σε μπλεντεράκι χτυπάμε τα καρύδια, το γαρίφαλο και την κανέλα. Μεταφέρουμε τα καρύδια στο αλεύρι και προσθέτουμε το μπέικιν και το αλάτι. Βάζουμε στον κάδο του μίξερ το γάλα, τα στερεά υλικά και χτυπάμε για 10 δευτερόλεπτα. Βάζουμε το μείγμα σε βουτυρωμένο και αλευρωμένο ταψί και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς. Περιχύνουμε αμέσως με το κρύο σιρόπι με τη βοήθεια μιας κουτάλας. Αφήνουμε να απορροφηθεί το σιρόπι και σερβίρουμε με παγωτό βανίλιας. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Θέλει κανείς? Όχι. Εντάξει, πάμε μόνο. Παγωτό μαζί με καρυδόπιτα. Βλέπετε ότι βάλαμε σιρόπι. Απλά δεν θέλω να βάλω παραπάνω σιρόπι γιατί θα γίνει σκέτο σιρόπι και καθόλου γλυκό. Θέλουμε να γευόμαστε τα καρύδια, θέλουμε να γευόμαστε όλη τη γεύση. Οπότε γενικά πολύ σιρόπι βάζουμε στα φτωχά μας γλυκά. Ένα πλούσιο γλυκό βάζουμε σιρόπι όσο πρέπει. Και πραγματικά δεν μπορώ να σας περιγράψω το πόσο νόστιμο είναι. Μόλις φτιάξει την καρυδόπιτα θα πείτε έβρε τον άτιμο, πάλι δίκιο είχε. Ήταν σιροπιασμένη ακριβώς όσο έπρεπε.